Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 9 Νοεμβρίου 2021. Έχουμε μία απορία, ένα σχόλιο της φίλης της Παρασκευής Τσιβελέκη, η οποία είναι νηπιαγωγός, το οποίο το έχει γράψει κάτω από το βίντεο γονείς που φέρονται άσχημα σε εκπαιδευτικούς. Θα διαβάσω το σχόλιο και να μας το σχολιάσεις και να μας το αναπτύξεις στα ερωτήματα που θέτει η Αριστονίκη. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης υπάρχουν γονείς, ακόμη και γιαγιάδες, παππούδες, που απαξιώνουν τις γνώσεις μας, την καλή μας πρόθεση και συμπεριφορά, τις ανησυχίες μας για τα παιδιά τους και δείχνουν με κάθε τρόπο πόσο ανώριμη συναισθηματικά είναι και πόσο γεμάτη κόμπλεξ. Ως παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας τα τελευταία 31 χρόνια, έχω συνεργαστεί με διάφορους τύπους γονέων. Οι επιθετικοί εντός εισαγωγικών χρειάζεται να μάθουν τα όρια με κάθε τρόπο. Έτσι προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους ίδιους, αλλά και το παιδί. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας μιλήσετε με την Αριστονίκη για αυτό το θέμα. Εντάξει. Υπάρχουν λογής άνθρωποι που άλλοι τέλος πάντων έχουν δικά τους προβλήματα και τους κάνουν να φέρονται με έναν αρχαϊκό τρόπο. Να πούμε κάποια βασικά πράγματα, ωστόσο, ότι η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή για το καλό του παιδιού μας, πάνω απ' όλα. Και θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και ως προς το ρόλο του εκπαιδευτικού και ως προς το ρόλο του γονιού. Δηλαδή, ακόμα και αν διαφωνούμε με μια εκπαιδευτική έτσι, αντιμετώπιση που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει πάντα να γίνεται με σεβασμό αυτή η τοποθέτηση, αφού συζητήσουμε πρώτα, εκφράσουμε με κόσμιον τρόπο την διαφωνία μας, την επιθυμία μας, και από εκεί και πέρα να ακούσουμε με υγιή και επικοδομητικό διάλογο να βρεθεί μια χρυσή τομή. Το ίδιο και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να σέβεται τον ρόλο του γονιού, τις ανησυχίες του, ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε, που είναι πολύ δύσκολα και το έργο του ενός και το έργο του άλλου, και να τον ακούσει έτσι με προσοχή και πάλι να υπάρχει καλή διάθεση και πρόθεση να τα βρουν. Το να βγάζουμε ο καθένας τα αποθυμένα του επάνω στον άλλον, είτε ο γονιός προς τον εκπαιδευτικό, είτε προς τον γονιό, αυτό σίγουρα δεν θα είναι καλό, ούτε για την εργασία του παιδιού, αλλά και ούτε για το παιδί το ίδιο. Επίσης, δεν μεταφέρουμε πληροφορίες, δεν κάνουμε δηλαδή αρνητική κριτική στο εκπαιδευτικό έργο του εκπαιδευτικού παιδιού στο παιδί μας, γιατί είναι σαν να υποσκάπτουμε τις σχέσεις. Και ούτε φυσικά και ο κόσμος δεν πρέπει να κρίνει ή να επικρίνει την όποια συμπεριφορά του γονέα ενώπιον του παιδιού, ακριβώς γιατί πάλι υποσκάπτει το δικό του αισθητική του σχέση. Είναι γενικά μία πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει αυτό το ερώτημα πάρα πολλά. Αν ας πούμε φταίει ο ένας ή ο άλλος για κάποια επίδοση ή την κάποια συμπεριφορά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το δύσκολο και να πάμε στην πεποίθηση ότι πρέπει να συνεργαστώ και πρέπει να υπάρχει κατανόηση ως προς τις δυσκολίες που μπορεί να φέρει ο γονιός και ως προς τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός. Και να σκεφτούμε ορθολογιστικά και ψυχρά και να πούμε εμένα αυτή τη στιγμή τι με νοιάζει, να συνεννοηθώ με αυτόν τον άνθρωπο, είτε είναι γονιός είτε είναι εκπαιδευτικός, για το καλό του παιδιού μου. Το να τσακωθώ, το να ανταλλάξω κατηγορίες, το να κάνω το οτιδήποτε άλλο, δεν θα επιφέρει κάποια καλυτέρευση στη σχέση μας ή στη σχέση του παιδιού μας ή στην όλη διαδικασία, στην όλη κατάσταση που επικρατεί. Άρα, γιατί να μην το δω πιο ψυχρά και πιο απολύτως μαζί μου, το οποιοδήποτε θέμα να έχει προκύψει, προκειμένου να έχουμε μία χρυσή τομή. Δηλαδή, λες ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δείχνουν αυτή την κατανόηση, είναι οι γονείς. Και οι δύο πρέπει να δείχνουν αυτή την κατανόηση. Και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δείχνουν κατανόηση ως προς το γονιό, το όποιο θέμα μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι,
μπορεί να ή δυσκολεύεται ο γονιός να καταλάβει κάποια πράγματα, να δείξει κατανόηση σε αυτό και ο γονιός να δείχνει κατανόηση ως προς την εκπαιδευτική κατάσταση του σχολείου ή γενικότερα της τάξης ή σε αυτά που του λέει ο εκπαιδευτικός. Αυτό λέω, ότι θα πρέπει να δούμε, να προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα όχι συναισθηματικά, αλλά πρακτικά. Να μην ενεργήσει το θερμό σύστημά μας το συναισθηματικό, αλλά το ψυχρό σύστημά μας το λογικό. Και να δούμε, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Είτε είναι η συμπεριφορά του παιδιού μας στο σχολείο, είτε είναι η συμπεριφορά που δεν θεωρούμε ότι είναι καλή του εκπαιδευτικού ως προς το παιδί μας, είτε είναι το πρόγραμμα που έχει το σχολείο, είτε είναι μια απόφαση που έχει πάρει το σχολείο, είτε είναι κάτι που διαφωνούμε εμείς ως γονείς με την τακτική του σχολείου, είτε βαθμολόγηση, είτε οτιδήποτε, μπορούμε να το συζητήσουμε και να σεβαστούμε τα όρια και τους κανόνες που έχει το κάθε πλαίσιο. Το να καταλάβουμε τι συμβαίνει ή να υποθέσουμε τι συμβαίνει και λειτουργεί και συμπεριφέρεται με έναν δύσκολο τρόπο ο άνθρωπος που έχουμε απέναντι μας μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Για παράδειγμα, είμαι εκπαιδευτικός και έχω απέναντι μου ένα γονιόν ο οποίος βλέπω ότι έχει, για παράδειγμα, πολύ ανασφάλεια ως προς το ρόλο του ως γονιός. Και μπορεί να χρειάζεται επιβεβαίωση από τον εκπαιδευτικό ότι είναι καλός γονιός ή να ρωτάει συνέχεια είναι σωστό αυτό που μου κάνω, τι θα μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, ένας τύπος γονιού μπορεί να είναι ο ανασφαλής γονιός. Θα μπορούσε να είναι ένας γονιός, όπως είναι νέος γονιός, να έχει ανασφάλεια, να μην μπορεί να αντιμετωπίσει ή να είναι πολύ υπερπροστατευτικός και να τα βλέπει τα πάντα έτσι με μια ευαισθησία ή να αντιδράσει έτσι απότομα σε κάποια κουβέντα που μπορεί να έχει υποθεί μεταξύ τους λόγω της υπερβολικής ευαισθησίας που μπορεί να δείχνει για ένα θέμα ή ακόμα και τις γνώσεις που μπορεί να έχει για κάποιο θέμα τον οποίο να τον κάνει να είναι πιο έντονος απέναντι σε αυτή τη σχέση. Μπορεί επίσης να είναι ένας γονιός ο οποίος να είναι επιθετικός, να είναι θυμώδης, να αντιδρά με θυμόν όταν κάτι δεν του αρέσει. Μπορεί να είναι αδιάφορος, να τον παίρνουν τηλέφωνο να του λένε υπάρχει αυτό το πρόβλημα και να μην ασχολείται. Μπορεί να είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, επεπαρεμβατικός, δηλαδή να παρεμβαίνει με έντονον τρόπο στη δουλειά του σχολείου, να τους υποδεικνύει τι πρέπει να κάνουν, να μην σέβεται τους κανόνες και αυτά που υπάρχουν θεσπιστοί στο σχολείο κτλ. Είναι τα δύο άκρα, πιστεύω, που είναι ενοχλητικά. Αυτοί που είναι πολύ παρεμβατικοί και πολύ, τέλος πάντων, έχουν άποψη για όλα και αυτοί που είναι εντελώς αδιάφοροι και εντελώς δεν τους βρίσκεις πουθενά και δεν μπορείς να συνεργαστείς καθόλου μαζί τους. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις γονιών που μπορεί κάτι να τους έτυχε, μπορεί να έχουν θυμώσει με κάποιο συμβάν, μπορεί τέλος πάντων ο εκπαιδευτικός να μην εμπόρεσε να τους το εξηγήσει, να χρησιμοποιήσει λαθασμένες λέξεις ή ο τρόπος του να μην ήταν και τόσο καλός απέναντι στο γονιό και να τέλος πάντων να υπήρξε μια παρεξήγηση, μια παρανόηση. Τα υπτούτα λύνονται. Άμα υπάρχει κάποιος ο οποίος καταλάβει το πρόβλημα και συζητήσει μαζί τους, να το λύσει. Το πρόβλημα είναι τα δύο άκρα. Δηλαδή, αυτοί που είναι αδιάφοροι, οι οποίοι είναι βαθμός παραμέλησης η αδιαφορία, είτε ως γονιός, στο έργο σου του γονιού, είτε το εκπαιδευτικό, την εκπαιδευτική ανάγκη του παιδιού σου. Αν, ας πούμε, βλέπεις ότι το παιδί σου έχει παραβατική συμπεριφορά στο σχολείο, δεν φέρνει τα βιβλία του, έρχεται, ας το πούμε, με σχισμένα ρούχα, με παραμελημένο και ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και ο γονιός δεν συνεργάζεται ή αδιαφορεί ή λέει κατευθύνει το παιδί του με λάθος τρόπο, δηλαδή μπορεί να του πει χτύπα και εσύ άμα σε χτυπούν ή πώς σου συμπεριφέρεται έτσι, να του λέει να είναι επιθετικός δηλαδή απέναντι στους άλλους, τότε εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς εύκολα. Ή από την άλλη, όταν έχεις ένα γονιό που είναι συνέχεια στο σχολείο, συνέχεια παρεμβαίνει, λέει ο λόγος αν μπορούσε να πάει να γράψει αυτός για το παιδί του ή να κάνει αυτός ξανά τα σχολικά χρόνια αντί για το παιδί που το έκανε. Εσείς, αυτός είναι ένας γονιός ο οποίος πάρει πολύ δύσκολα μπορεί να τον
να τον συγκρατήσετε. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν πολύ καλό να υπήρχε χρόνια υπάρχει σχολικός ψυχολόγος σε κάθε σχολείο και να αναλάμβανε αυτές τις θέσεις ένας ειδικός, γνωρίζοντας παιδί, πώς να διαχειριστεί αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γονεί, με ιδιαίτερη ευαισθησία και κατανόηση. Ναι. Εμείς ως γονείς, πώς θα ήταν καλά να διαχειριζόμαστε το θέμα της σχέσης μας με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών μας? Τι θέση θα ήταν καλύτερα να κρατήσουμε? Γιατί κάποιοι γονείς είναι ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Κάποιοι άλλοι γονείς θεωρούν ότι ό,τι πει ο εκπαιδευτικός είναι το σωστό και ό,τι λένε τα παιδιά τους είναι λαθασμένο. Ποια θα ήταν η μέση οδός που να, τις τάσεις που να διατηρήσει ένας γονιός στη σχέση αυτή? Με λογική εγκρίση. Δηλαδή να ακούσουμε προσεκτικά, ενεργητικά τι έχει να μας πει. Με σεβασμό στο έργο του. Αν διαφωνούμε με επιχειρήματα να εκθέσουμε την άποψή μας και το επιχείρημα μας και αν έχουμε κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται μέσω του διαλόγου, τότε να απευθυνθούμε ιεραρχικά πάνω από τον δάσκαλο. Μπορεί να είναι η διευθύντρια, είναι ο διευθυντής, είναι κάποιος άλλος τέλος πάντων. Πιο πάνω είναι νομίζω ο επιθεωρητής και τέλος πάντων υπάρχει μια ιεραρχία. Για να μπορέσουμε να το λύσουμε, αν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο ο γονιός αντιτίθεται σε αυτό που του λέει ο εκπαιδευτικός. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει κάνει διάκριση, μπορεί δηλαδή να έχει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, να έχει στιγματίσει το παιδί μας και διαφωνούμε πάνω σε αυτό, μπορούμε να κάνουμε, αν είναι για την Κύπρο, να τη ζητήσουμε μια πολυθυματική ομάδα, να ζητήσουμε τη συμβολή της εκπαιδευτικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο υπάρχουν συνάδελφοι, ψυχολόγοι, και να τους ζητήσουμε βοήθεια. Μπορεί να πάμε σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος, αν και εφόσον επιθυμεί το σχολείο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται αυτό, να συνεργαστεί για να λύσουμε το πρόβλημα μεταξύ των δύο. Και υπάρχουν υγιείς τρόποι, με διάλογο, με καλή διάθεση, να λύσουμε την όποια διαφορά μας. Δεν λέμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν πάντα δίκαιο, ή όλοι οι εκπαιδευτικοί, όπως και κάθε επάγγελμα, μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός, παιδί μου, να μην ασκεί το έργο του έτσι, με ευσυνειδησία. Όπως υπάρχουν αυτά σε κάθε επάγγελμα. Έτσι το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Πάντα όμως. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός να μην είναι ούτε ο θεός του γονιού, αλλά ούτε και ο εχθρός του γονιού. Εκθέσεως. Φίλος μας πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός. Και σύμμαχος. Και σύμμαχος. Γιατί θέλουμε τα ίδια πράγματα. Θέλουμε το καλό του παιδιού μας. Το καλό του παιδιού. Να είμαστε μια ομάδα όπου ο καθένας από το μετερίσιν του να θέλει το καλό του παιδιού του. Πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν που την εμπειρία μου τόσα χρόνια στα σχολεία που εκπαιδευτικός να είναι αρνητικός ή να μην θέλει να συνεργαστεί, να είναι πολύ επικριτικός ή τέλος πάντων να είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Συνήθως εμπαρεξηγημένη η στάση των εκπαιδευτικών από τους γονείς, ακριβώς γιατί εμείς έχουμε το συναισθηματικό κομμάτι οι γονείς οι περισσότεροι και υπερισχύει του λογικού. Δηλαδή αν κάνουν κάτι του παιδιού μας, είτε επειδή το παιδί μας το έχει παρουσιάσει έτσι, είτε επειδή τέλος πάντων μπορεί να ήταν μια λάθος κίνηση από τον εκπαιδευτικό, πιάνουμε αμέσως με επικριτικότητα να λύσουμε τη διαφωνία μας και ο άλλος μας παρεξηγεί, απαντάει και εκείνος με επικριτικότητα και στο τέλος τσακωνόμαστε. Άρα το πιο σημαντικό είναι ο ψύχρεμος γονιός του σπιτιού, αυτός που θα έχει μια απόσταση, να πάει στο σχολείο, να ακούσει τη μία πλευρά, να ακούσει και την άλλη πλευρά και να συμπεριφερθεί με σύνεση και με διάθεση για διάλογο. Πάντως, αν το κάνει εσύ, θα βρεθεί η λύση. Θα ήταν εξαιρετικό να τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί δείχναμε κατανόηση στα συναισθήματα που έχει άλλη πλευρά. Ότι όπως για έναν εκπαιδευτικό είναι δύσκολο πολλές φορές να διαχειριστεί κάποια θέματα με τα παιδιά, έτσι και για ένα γονιό είναι δύσκολο να διαχειριστεί κάποια θέματα με τα παιδιά και το αντίθετο. Δηλαδή να μην βλέπουμε μόνο τη δική μας πλευρά, να μην βλέπουμε μόνο τη δική μας θέση, αλλά να προσπαθούμε να μπαίνουμε και λίγο στη θέση του άλλου.
Και σαφώς, αν κάποιος γονιός είναι επιθετικός για το ερώτημα της Παρασκευής, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει να κάνει με τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον υπηαγωγείο, εφόσον η ίδια είναι εκπαιδευτικός προδημοτικής εκπαίδευσης για 31 χρόνια. Εκεί, για παράδειγμα, αν έχουμε παππούδες ή γιαγιάδες οι οποίοι πηγαίνουν στον υπηαγωγείο και κάνουν κριτική στην υπηαγωγό, στον υπηαγωγό, και παρεμβαίνουν κλπ. Εκεί χρειάζεται μια ξεκάθαρη οριοθέτηση. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και πηγαίνουν σε πιο μεγάλα σχολεία, όπως το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο κτλ., εκεί πέρα μπορούμε να εξασκήσουμε πολύ καλύτερα και χρειάζεται την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και οι γονείς προς τους εκπαιδευτικούς και οι εκπαιδευτικοί προς τους γονείς. Αυτό ισχύει για κάθε είδους σχέση και το λέμε πάρα πολύ συχνά, είτε πρόκειται για σύντροφική σχέση, είτε πρόκειται για σχέση γονιών παιδιών, είτε πρόκειται για σχέση φίλων, εκπαιδευτικών, οτιδήποτε. Όταν μπορείς και είσαι σε θέση να έρχεσαι στη θέση του άλλου, να κατανοείς από ποια θέση μιλάει ο άλλος. Και είναι το κλειδί για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας. Ακριβώς. Το να μπορέσεις να καταλάβεις ότι από ποιο χώρο να αφορμάται ο άλλος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να θεώρησε ότι του λες ότι δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του, τον έχεις προσβάλει και να αντιδράσει με έναν τρόπο γιατί θεωρεί ότι τον έχεις προσβάλει. Οπότε, αν το καταλάβεις αυτό, μπορείς να το διαχειριστείς με τον κατάλληλο δυνατόν τρόπο και να του δώσεις να καταλάβει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι ναι, και εσύ είσαι υπερβολικός στον τρόπο ενδεχομένως που αντιδράς, αλλά σε καμία περίπτωση είναι με απόλυτο σεβασμό που μιλάς και τα λοιπά. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα, δηλαδή το έχει πάρει πολύ κατά καρδά ο άλλος ή σε έχει παρεξηγήσει και δεν έχει διάθεση να αλλάξει τη διάθεση του, εκεί δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Πρέπει να μεσολαβήσει πάντα κάποιος άλλος, πιο ψύχρεμος, για να βοηθήσει την κατάσταση. Και εκεί φαίνεται ο άνθρωπος που είναι καλλιεργημένος, ο άνθρωπος που είναι... τέλος πάντων, έχει δουλέψει με τον εαυτό του. Εμένα τουλάχιστον ως εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια μου έχει συμβεί πολλές φορές να με θυμώσει ένας φοιτητής ή μια φοιτητρία μου και να κάνω τεράστια μπάλη με τον εαυτό μου για το να μην αδικήσω εκείνον τον φοιτητή ή τη φοιτητρία, επειδή με θύμωσε, είτε επειδή με μια μπαρούφα έτσι για να γελάσουν, είτε γιατί έκαμε κάποιον αγενές σχόλιο, είτε γιατί ήταν έτσι η παραβατική συμπεριφορά του, να δείξω κατανόηση και να μην αδικήσω με τον βαθμό μου ή με τη συμπεριφορά μου ή να τον έχω στιγματίσει, να την έχω στιγματίσει και να του φέρομαι με έναν αρφαβήτα τρόπο διαφορετικό. Και προσπαθώ, δηλαδή, μπορεί να είμαι... να προσπαθώ να είμαι ακόμα πιο κατανοητική για εκείνον το άτομο που έκαμε αυτό, ακριβώς για να δικαιολογήσω την πράξη του και να μην αδικηθεί. Και αυτόν το έκανα γιατί είμαι καλός άνθρωπος, αλλά γιατί έχω πάθει αντίστοιχα πράγματα εγώ στο πανεπιστήμιο και στο σχολείο, που είχα αντιδράσει με τέλος πάντων διάφορες τέτοιες συμπεριφορές. Ξέρω πώς είναι να σε έχουν στιγματίσει και να σου συμπεριφέρονται επειδή σε έχουν παρεξηγήσει, επειδή έχουν παρανοήσει τη συμπεριφορά σου. Και πολλές φορές αδικούνται παιδιά εκ μέρους των εκπαιδευτικών για αυτόν τον λόγο και τους στιγματίζουν σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία και είναι κρίμα. Οπότε, επειδή το έχω βιώσει και ξέρω πώς είναι, προσπαθώ εγώ να μην είμαι έτσι. Είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό και για τους εκπαιδευτικούς, ότι όταν τους συμβαίνουν παρόμοια πράγματα, να αναζητούν βοήθεια για το πώς να τα ξεπεράσουν, να του αναγνωρίζουν στον εαυτό τους, για να μπορέσουν να, όταν ασκήσει, ξέρεις, ένα ρόλο εξουσίας του εκπαιδευτικού, που είναι μια κάποιο είδους εξουσία, είναι καλό να μπορείς να κάνεις και καλή χρήση αυτής της εξουσίας. Ακριβώς. Και για να κάνεις καλή χρήση αυτής της εξουσίας πρέπει να είσαι πολύ καλλιεργημένος και να καλλιεργείσαι συνεχώς. Δεν τελειώνει η καλλιέργεια, τελείωσα, έγινε. Θέλει μια διαβίου προσπάθεια για να μπορέσεις να παραμένεις ανθρώπινος και στις επάλξεις. Οπότε είναι ευγενική σύσταση προς όλους αυτό, ότι το να καλλιεργούμαστε και το να βοηθούμε τον εαυτό μας βοηθάει πάντοτε προς το να είμαστε σωστοί σε όποιον έργο
καλούμαστε να επιτελέσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Αριστονίκη μου, γιατί κατάφερες και έδωσες ένα πνευματικό twist, μια πνευματική στροφή στο ερώτημα αυτό. Σε ευχαριστούμε. Θα πούμε μαζί αύριο. Υπερθυμίζουμε στους φίλους και στις φίλες ότι αύριο, Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021, θα κάνουμε ζωντανή παρουσίαση του βιβλίου μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» στις 7.30 το βράδυ από το κανάλι μας. Ζωντανή διαδικτυακά εννοούμε. Ναι. Ζωντανή διαδικτυακά. Αφού είναι από το κανάλι, διαδικτυακά θα είναι, μωρό μου. Αύριο στις 7.30 θα ζωντανή στο κανάλι μας. Εντάξει, ο κόσμος δεν έχει γράψει ερωτήματα κάτω από το βίντεο, δεν έχουν ερωτήματα για το βίντεο. Θα τους κάνουμε εμείς να τους ρωτήσουμε. Κάνουμε εμείς την παρουσίαση. Φιλιά. Φιλιά, bye.